Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τα απροσδόκητα έξοδα μπορεί να χτυπήσουν εκεί που δεν το περιμένεις. Και γι' αυτό το λόγο, παιδιά, η εξοικονόμηση χρημάτων σε ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης είναι απαραίτητη για την καλή προσωπική χρηματοδότηση. Μια διαρροή από ένα θερμοσύμφωνα μπορεί να πλημμυρίσει ένα δωμάτιο. Το όχημά σας μπορεί να χαλάσει και να χρειαστεί δαπανηρές επισκευές. Ή μπορεί και να πάθετε μια ασθένεια που θα οδηγήσει σε δαπανηρούς ιατρικούς λογαριασμούς. Δεν μπορούμε να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι για τις σωματικές ή συναισθηματικές προκλήσεις που μας δίνει η ζωή. Αλλά μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να χειριστούμε τους αναπάντεχους λογαριασμούς. Εδώ μιλάμε ουσιαστικά για ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης, το οποίο είναι τα μετρητά που έχετε αποθηκεύσει με μοναδικό σκοπό να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την καθημερινότητά σας καθώς πλοηγείστε σε μια έκτακτη ανάγκη, όπως μια προσδόκητη επισκευή οχήματος, όπως είπαμε, μια απώλεια εργασίας ή μια ασθένεια. Εάν βρίσκεστε τώρα σε οικονομική κρίση, η εξοικονόμηση έκτακτης ανάγκης θα σας δώσει το δίχτυ ασφάλειας για να επιστρέψετε μέχρι να σταθείτε ξανά στα πόδια σας. Αλλά χωρίς καμία έκτακτη εξοικονόμηση, πιθανότατα θα καταλήξετε να δανειστείτε χρήματα από την οικογένειά σας και τους φίλους σας, να παραμελήσετε τις υπάρχουσες υποχρεώσεις, διάφορες πληρωμές δηλαδή που έχετε να κάνετε, ή να πραγματοποιήσετε αγορές σε πιστωτική κάρτα υψηλού επιτοκίου, κάτι που μπορεί να σας οδηγήσει σε περισσότερα χρέη. Σίγουρα μπορεί να είναι δύσκολο να αποσπάσετε μερικά ευρώ από κάθε επιταγή μισθοδοσίας ή γενικά από το μισθό σας και να τα διοχετεύσετε σε ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου έκτακτης ανάγκης, ειδικά αν μεταβίας μπορείτε να τα βγάλετε πέρα. Όμως για αυτό το λόγο θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα η δημιουργία της εξοικονόμησης έκτακτης ανάγκης εάν έχετε ελάχιστες ή καθόλου οικονομίες για να αντιμετωπίσετε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ένα ατύχημα, ασθένεια, απώλεια εργασίας πραγματικά μπορεί να καταστρέψει μια οικογένεια οικονομικά. Κάντε μια δεύτερη εργασία μέχρι να φτιάξετε ένα τέτοιο αποθεματικό, παιδιά. Ένα δίκτυο ασφαλείας. Κάντε για 1-2 χρόνια μια δεύτερη εργασία. Φτιάχτε τα. Όταν θα σας έρθει, που σε όλους θα έρθει κάποια στιγμή κάτι από όλα αυτά, τότε μπλοκάρουν τα πάντα. Βέβαια, η οικοδόμηση ενός ταμείου έκτακτης ανάγκης απαιτεί πειθαρχία, χρόνο και πολλές θυσίες. Αλλά μπορεί να γίνει. Εάν δεν είστε βέβαιοι πώς να εξοικονομήσετε χρήματα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, εδώ σήμερα στους επενδυτές Παγκόσμιας Κλίμακας, ένα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό κανάλι, στο οποίο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή, θα πούμε κάποιες συμβουλές για τη δημιουργία ενός ταμείου έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις οικονομικές προκλήσεις που θέτει η ζωή στον δρόμο όλων. Μερικοί χρηματοοικονομικοί εμπειρογνώμονες συνιστούν την εξοικονόμηση δαπανών διαβίωσης από 3 έως 6 μήνες. Και παρόλο που αυτός είναι σίγουρα ένας καλός στόχος που επιδιώκουμε, η δημιουργία ενός μεγέθους ταμείου έκτακτης ανάγκης αυτού του συγκεκριμένου μεγέθους είναι ένα απονθαρρυντικό εγχείρημα και ως αποτέλεσμα πολλοί από εμάς ρίχνουμε λευκή πετσέτα πριν καν ξεκινήσουμε. Χρειάζεται πολύς χρόνος και θυσίες για την εξοικονόμηση πόρων. Επομένως, είναι σημαντικό να ξεκινήσετε από μικρά και να χτίσετε σιγά σιγά από εκεί και πέρα. Μερικοί άνθρωποι έθεσαν έναν πολύ μεγάλο στόχο για το ταμείο έκτακτης ανάγκης τους αμέσως, για να ανακαλύψουν στη συνέχεια δυστυχώς ότι θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο. Στην πορεία θα αρχίσουν να απονθαρρύνονται και τελικά να τα παρατήσουν εντελώς. Επομένως, είναι σημαντικό να θέσετε ένα χαμηλό αρχικό στόχο, όπως είναι ας πούμε τα 500 ευρώ ή τα 1000 ευρώ, που μπορεί να είναι αρκετά για να καλύψετε μια επισκευή του αυτοκινήτου σας ή του σπιτιού σας και μετά να προχωρήσετε. Αν εξοικονομείτε 80 ευρώ κάθε μήνα, θα φτάσετε σχεδόν τα 1000 ευρώ σε 12 μήνες. Μόλις φτάσετε στο στόχο σας, μπορείτε να θέσετε έναν άλλο στόχο, ας πούμε τα 2000 ευρώ, και με τον καιρό θα προχωρήσετε σε ένα αρκετά μεγάλο ταμείο έκτακτης ανάγκης. Βρείτε μια δεύτερη δουλειά, κάντε το delivery. Με το που θα φτάνετε το συγκεκριμένο σας πόσο, θα δείτε ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ και θα συνεχίσετε και για παραπέρα. Ενώ τώρα λοιπόν εσείς δημιουργείτε ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης, δώστε και χρόνο στον εαυτό σας να μην αποθαρρύνεστε. Ακόμα και αν εξοικονομούσατε 10 ευρώ την εβδομάδα, θα είχατε περίπου 500 ευρώ σε ένα χρόνο. Κάτι που σίγουρα κάνει τη διαφορά όταν αντιμετωπίζετε μια έκτακτη ανάγκη. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να αναλάβετε δράση και να αρχίσετε να αποταμιεύετε όσο μικρά αν είναι αυτά τα χρήματα, όσο και λίγα και να είναι, και να παραμείνετε συνεπείς. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα και το ίδιο ισχύει και για ένα έκτακτο ταμείο αποταμίευσης. Αφού έχετε τώρα κατά νου έναν στόχο αποταμίευσης,
Το επόμενο βήμα είναι να ανοίξετε ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου, ο οποίος θα πρέπει να διατηρείτε χωριστά όμως από το λογαριασμό ημερήσιων δαπανών σας. Ψάξτε και βρείτε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μπορεί να σας προσφέρει ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου με ένα αξιοπρεπές επιτόκιο και χωρίς ή χαμηλές προμήθειες. Δύσκολο μεν, αλλά ψάξτε το. Κάντε λοιπόν τη δέουσα επιμέλειά σας και ερευνήστε τυχόν προμήθειες και επιβαρύνσεις που ενδέχεται να προκύψουν ανοίγοντας ένα λογαριασμό σε ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Τα πόσα κερδίζετε από τόκους είναι κάτι που πρέπει να λάβετε υπόψη, αλλά δεν είναι ο λόγος για τον οποίο το κάνετε αυτό. Η κατοχή τώρα ενός ξεχωριστού λογαριασμού ταμιευτήριου δημιουργεί ένα ψυχολογικό τείχος μεταξύ των χρημάτων που μπορείτε να αγγίξετε και των χρημάτων που δεν πρέπει να αγγίξετε. Εάν συγκεντρώσετε τα χρήματα του Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης μαζί με τα χρήματα στον κανονικό λογαριασμό, θα μπείτε στον πειρασμό κάποια στιγμή να τα ξοδέψετε, επειδή θα τα βλέπετε τακτικά και είναι εύκολα προσβάσιμα. Επομένως, όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό έκτακτης ανάγκης, λάβετε ορισμένα προληπτικά μέτρα για να κρατήσετε τα χρήματά σας ασφαλή από τον εαυτό σας. Μπορείτε να ανοίξετε ένα λογαριασμό σε διαφορετικό τραπεζικό ίδρυμα από αυτό με το οποίο κάνετε τις κανονικές σας τραπεζικές συναλλαγές. Εάν ανοίξετε τώρα λογαριασμό στο κανονικό σας χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός δεν είναι συνδεδεμένος με την τραπεζική σας κάρτα, ώστε να μην μπείτε στον πειρασμό να κάνετε αναλήψεις στο ATM. Ωραία, λοιπόν, τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε κάνει ένα λογαριασμό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το επόμενο βήμα είναι να αυτοματοποιήσουμε τις καταθέσεις, ώστε να πηγαίνουν απευθείας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου. Αυτό είναι εύκολο τώρα, μια και οι μισθοί πλέον μπαίνουν κατευθείαν στην τράπεζα. Μπορείτε να το κάνετε λοιπόν μόνοι σας μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής ή αν επισκεφτείτε το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα. Να λένετε δηλαδή ότι θέλω κάθε μήνα, από όταν πληρώνομαι από το μισθό μου, τα 40 ευρώ, 50 ευρώ, σαν αντέχει κανένας, να πηγαίνουν κατευθείαν σε εκείνο το λογαριασμό. Ο ευκολότερος τρόπος τώρα για να προσεγγίσετε αυτό το βήμα είναι να αντιμετωπίσετε το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης όπως θα κάνατε με έναν λογαριασμό κανονικό. Ενσωματώστε δηλαδή τις συνεισφορές του ταμείου σας στον προϋπολογισμό σας και φροντίστε να κάνετε μια πληρωμή τουλάχιστον μια φορά το μήνα, όπως θα κάνατε για τους άλλους λογαριασμούς σας. Εάν τώρα προσεγγίσετε το ταμείο σας ως λογαριασμό, θα δώσετε προτεραιότητα στο πού πηγαίνουν τα χρήματά σας. Προγραμματίζοντας λοιπόν τώρα αυτόματες πληρωμές στο Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης, δεν θα χρειάζεται να υπενθυμίζετε στον εαυτό σας την μεταφορά χρημάτων στο ταμείο σας και δεν θα μπείτε στον πειρασμό να τα ξοδέψετε σε κάτι άλλο. Εάν δεν μπορείτε να δείτε τα χρήματα στο λογαριασμό, δεν μπορείτε να τα ξοδέψετε. Απλά πράγματα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το ποσό που θα τοποθετείτε στο ταμείο σας να είναι προσιτό, ρεαλιστικό και σύμφωνο με τον στόχο αποταμίευσης που έχετε προσδιορίσει νωρίτερα. Η μικρότερη τώρα ποσότητα χρημάτων θα κάνει θαύματα για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε, όπως είπαμε, ένα μικρό αυγό φωλιάς. Ενώ θα κατασταλάξετε κιόλας και θα αποκτήσετε μια νοοτροπία αποταμίευσης και την πειθαρχία που χρειάζεστε για να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας. Θυμηθείτε ότι το να πληρώσετε πρώτα τον εαυτό σας είναι το κλειδί για τη δημιουργία επαρκούς ταμείου έκτακτης ανάγκης. Με το πλάνο τώρα του παιχνιδιού όλου αυτού της αποταμίευσης να το έχουμε θέσει εφαρμογή, μπορούμε να καθίσουμε και να παρακολουθήσουμε το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης να αυξάνεται. Ωστόσο, δεν θα βλάψει το ταμείο να το γεμίσουμε και με διάφορα επιπλέον χρήματα που μπορεί να μας έρθουν, είτε πρόκειται για επιστροφή φόρου, είτε δώρα από μετρητά που μπορεί να έχουμε στη δουλειά, είτε από εκτόσεις ή μπόνους στο χώρο εργασίας που θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε στο στόχο που έχουμε θέσει πιο γρήγορα. Όταν λαμβάνετε επιστροφή φόρου εισοδήματος ή μπόνους στη δουλειά, αντί να τα ξοδεύετε αυτά τα επιπλέον μετρητά, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να ενισχύσετε τον λογαριασμό έκτακτης αποταμίευσης. Χρησιμοποιήστε αυτά τα χρήματα για να συμπληρώσετε το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης σας, αλλά μην εξαρτάστε εξ ολοκλήρου από αυτό για να δημιουργήσετε το ταμείο σας. Μπορείτε να διοχετεύσετε ένα μέρος από κάθε αποζώκητο κέρδος, όπως αυτό που είπαμε, στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας και να χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπο για να κάνετε και ένα ταξίδι, να ευχαριστηθείτε λίγο και να ευχαριστήσετε τον εαυτό σας πάνω απ' όλα που κάνει καλή δουλειά. Εάν ολοκληρώσετε την εξόφληση, ας πούμε, μιας πιστωτικής κάρτας ή του δανείου του αυτοκινήτου σας, πάρτε το ποσό που πληρώνατε γι' αυτό και βάλτε τα στο Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης. Ο προϋπολογισμός σας δεν θα παρατηρήσει τη διαφορά, αλλά το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης σίγουρα θα το καταλάβει. Εκτός τώρα από τη διοχέτευση των επιπλέον μετρητών σας στο Ταμείο Αποταμίευσης, η αύξηση των ταμιακών ροών σας και η περικοπή των εξόδων μπορούν να κάνουν και τη διαφορά.
Έχετε ντουλάπες, υπόγεια γκαράζ και ντουλάπια αποθήκευσης. Μπορεί να βρείτε εκεί μέσα χρυσορυχεία, παιδιά, για τα πράγματα που δεν χρειάζεστε. Επομένως, καθαρίστε τα και βάλτε τα όλα αυτά τα παλιά και χρησιμοποιείτε αντικείμενα που δεν χρειάζεστε προς πώληση στο eBay. Θα εκπλαγείτε με το πώς οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν χρήματα για ένα ασέτ παλιών σαλτήρων ή για ένα φόρεμα που φορούσατε κάποτε. Το να αποκτήσετε μια δεύτερη εργασία, μια παράπλευρη εργασία από την κανονική σας, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αυξήσετε το εισόδημά σας. Εάν σας αρέσει να γράφετε, εξετάστε το ενδεχόμενο να κάνετε σαν επαγγελματίας μια συμφωνία με μια εφημερίδα να ανεβάσετε μερικά άρθρα ή ένα περιοδικό ή να κάνετε αναρτήσεις στο ιστολογίου. Εάν είστε ιδιαίτερα καλοί και κερδίζετε έσοδα από τις δεξιότητές σας, πουλήστε τα προϊόντα σας όπου μπορείτε και όπου βρείτε, σε πανηγύρια, σε εκθέσεις, οτιδήποτε. Εάν έχετε τώρα μερικές ελεύθερες ώρες στα χέρια σας, συμπληρώστε έρευνες, προσφερθείτε να εκτελέσετε εργασίες ή εγγραφείτε σε ομάδες επιπληρωμή. Εάν όμως τώρα ο χρόνος σας είναι περιορισμένος και δεν μπορείτε να στριμώξετε μια δεύτερη δουλειά στις κανονικές σας δουλειές, σκεφτείτε να περικόψετε τα έξοδά σας. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό? Πάρα πολύ εύκολο. Τρώτε στο σπίτι πιο συχνά. Αντί να πάτε έξω με φίλους για φαγητό 3 φορές την εβδομάδα, πηγαίνετε 1. Όταν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, να τσεκάρετε τα φυλάδια για διάφορες προσφορές που μπορεί να έχουν εκείνη την εβδομάδα. Θα σας βγαίνουν πράγματα που θέλετε να αγοράσετε πιο φθηνά. Κάντε μια λίστα για ψώνια και πάρτε την μαζί σας όταν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ. Η κατοχή μιας λίστας θα σας βοηθήσει να παραμείνετε συγκεντρωμένοι σε αυτά που χρειάζεστε. Έτσι δεν θα μπείτε στον πειρασμό να γεμίσετε το καλάθι σας και να ξοδέψετε επιπλέον χρήματα. Ρωτήστε τον πάροχο της πιστωτικής σας κάρτας εάν μπορείτε να λάβετε μειωμένο επιτόκιο. Ό,τι χρήματα εξοικονομήσετε από τόκους μπορείτε να τα βάλετε στο ταμείο έκτακτης ανάγκης. Ελέγξτε τα συμβόλαια και τις συνδρομές σας. Χρειάζεστε τις φυρίχτρες στο συμβόλαιο του κινητού σας τηλεφώνου, όταν το μόνο για το οποίο το χρησιμοποιείτε είναι να καλέσετε και να στείλετε μήνυμα? Έχετε συνδρομή στο γυμναστήριο, αλλά δεν το χρησιμοποιείτε σχεδόν καθόλου? Πληρώνετε για premium τηλεόραση, στην οποία δεν παρακολουθείτε σχεδόν ποτέ? Αν ναι, σκεφτείτε να απαλλαγείτε από αυτά ή χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς πιο συχνά. Θα εξοικονομήσετε πολλά στο φυσικό αέριο, στη τσέπη σας και είναι και καλύτερο για το περιβάλλον. Μεμονωμένα αυτά τα μικρά κοψιματάκια μπορεί να μην φαίνονται πολλά, αλλά αυτοί οι περιορισμοί ή τα λιγότερα που πληρώνουμε, όλα μαζί αν τα βάλει κανείς, θα κάνουν μια σημαντική διαφορά μακροπρόθεσμα. Το να έχετε έναν προϋπολογισμό είναι απαραίτητο για κάθε οικονομικό σχέδιο και εξίσου σημαντικό είναι να επαναξετάζετε τον προϋπολογισμό σας σε τακτική βάση για να διασφαλίζετε ότι οι ανάγκες αποταμίευσης σας και δαπανών σας εξακολουθούν να συμβαδίζουν με την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Εάν ενώ εξετάζετε τον προϋπολογισμό σας, αναρωτηθείτε αν θα μπορούσατε να εξοικονομήσετε περισσότερα. Αν συνήθως διαθέτετε 100 ευρώ για φαγητό έξω κάθε μήνα, δείτε αν μπορείτε να τα μειώσετε κατά 15 ευρώ και βάλτε τα χρήματα αυτά που έχετε εξοικονομήσει στο ταμείο έκτακτης ανάγκης. Το ίδιο ισχύει και για διάφορα άλλα πραγματάκια, όπου είναι στην διακριτική μας ευχέρεια, όπως είναι το επίδομα ένδυσης. Όπως είναι δηλαδή τα χρήματα που παίρνουμε για να ντυθούμε, παπούτσια, ρούχα, ψυχαγωγία, προσωπική φροντίδα. Κάθε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί βοηθάει, ακόμα και αν μειώνει τον προϋπολογισμό μας, μόνο κατά 5-10 ευρώ το μήνα. Για να αυξηθεί το ταμείο έκτακτης ανάγκης, είναι σημαντικό να το χρησιμοποιείτε μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Καθώς ο καιρός προχωρά, θα αρχίσετε να βλέπετε λοιπόν το αυγό σας να μεγαλώνει, αλλά μην μπείτε στον πειρασμό να ξοδέψετε τα χρήματα για διακοπές, μια τηλεόραση με μεγάλη οθόνη ή άλλα πράγματα που δεν είναι επίγουσες καταστάσεις. Το ταμείο ονομάζεται ταμείο έκτακτης ανάγκης για κάποιο λόγο. Επομένως, μην αγγίζετε τα χρήματα εκτός αν έχετε μια πραγματικά έκτακτη ανάγκη. Εάν κάνετε ανάληψη από το λογαριασμό κάθε τόσο με το σκεπτικό ότι θα αναπληρώσετε την επόμενη ημέρα πληρωμής ή την επόμενη φορά που θα πληρωθείτε, μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα συνήθεια που θα μπορούσε να σας οδηγήσει πολλά βήματα προς τα πίσω. Προσπαθήστε να μην σαμποτάρετε τον εαυτό σας και δεσμευτείτε να αφήσετε ανέγκυχτο το ταμείο έκτακτης ανάγκης. Είναι δελεαστικό να χρησιμοποιήσετε μερικά από αυτά τα χρήματα για μια αγορά που θέλετε. Αλλά όταν χτυπήσει μια έκτακτη ανάγκη, τότε το snowboard ή το ποδήλατο ή το μηχανάκι που αγοράσατε ή οι διακοπές που πήγατε από τις οποίες επιστρέψατε δεν θα πληρώσουν τους λογαριασμούς. Μόλις μπορέσετε να αντέξετε οικονομικά, αρχίστε να βάζετε κάποια χρήματα στην άκρη κάθε μήνα για τακτικές αποταμιεύσεις και εξοικονομήστε τα χρήματα που χρειάζεστε για να κάνετε τα πράγματα που θέλετε. Ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ οικονομικής αποτυχίας και οικονομικής επιτυχίας. Εάν το αυτοκίνητο σας χαλάσει
ή αν απολυθείτε από τη δουλειά, δεν θα χρειαστεί να στριμώξετε αυτά τα έξοδα σε μια πιστωτική κάρτα, να τα βάλετε στο ταμείο συνταξιοδότησης ή να ζητήσετε από ένα φίλο να σας δανείσει χρήματα. Όλα αυτά μπορούν να σας κάνουν και να πέστε πραγματικά, παιδιά, σε τεράστιο χρέος. Αντίθετα, μπορείτε να φροντίσετε μόνοι σας τους λογαριασμούς σας, χωρίς να χρειάζεται να αναπροσαρμόσετε τον προϋπολογισμό σας ή να εξαρτηθείτε από δανεικά χρήματα. Η εξοικονόμηση εξόδων για 6 ή περισσότερους μήνες μπορεί να ακούγεται απρόσιτη, αλλά μην αφήστε τον αριθμό να σας έχει φοβήσει από το να ξεκινήσετε. Δεν είπαμε να το κάνετε σε ένα μήνα ή σε δύο, κάνετε το στο πέρας του χρόνου, με το που θα περάσει ο χρόνος. Ξεκινήστε το. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να έχετε ένα ταμείο αποταμίευσης για να βουτήξετε το χέρι σας όταν η καιρή είναι δύσκολη. Εάν βρίσκεστε σε δύσκολη οικονομική θέση, η εξοικονόμηση ενός ταμείου έκτακτης ανάγκης, πόσο μάλλον η εξοικονόμηση χρημάτων, μπορεί να είναι δύσκολη, ειδικά αν έχετε πληρωμές χρέους και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις να κάνετε. Ωστόσο, ακόμα και η πιο μικρή εξοικονόμηση μπορεί να είναι σωτήρια όταν η οικονομική σας κατάσταση αλλάξει απροσδόκητα. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε. Να είστε καλά, τα λέμε σύντομα με το νέο.